Κύριε Τσίπρα, σας άκουσα στο τέλος της ομιλίας σας να επαναλαμβάνετε αρκετές φορές το σύνθημα «Η Ελλάδα δεν γυρίζει πίσω». Και σκέφτηκα ότι κάτι μου θυμίζει αυτό το σύνθημα και ανέτρεξα λίγο στη μνήμη μου. Είναι το σύνθημα που είχε χρησιμοποιήσει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στις εκλογές του 1993. Σας το λέω απλό για να το γνωρίζετε, επειδή μπορεί οι επικοινωνιολόγοι σας να θέλουν να το χρησιμοποιήσουν και στην προεκλογική εκστρατεία, μην εκτεθείτε, γιατί όπως ξέρετε για μας δυστυχώς αυτή ήταν μια εκλογή η οποία δεν πήγε. Η οποία δεν πήγε πολύ καλά. Ναι. Τότε κάνα τα άλλα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, πάμε κύριε Τσίπρα στο ζήτημα του Ρουβίκονα. Καλοδεχούμενη η καταδίκη της απειλής την οποία δέχθηκα επώνυμα από το επώνυμο ηγετικό στέλεχος του Ρουβίκονα. Μπορώ να σας πω ότι σε ό,τι με αφορά μάλλον λάθος το έχω διάλεξαν, διότι απειλές σε μένα αλλά και στην Δημοκρατία δεν περνάνε. Αλλά το πρόβλημα, ξέρετε, δεν είναι τόσο το γεγονός ότι μία οργάνωση στοχοποιεί με αυτόν τον τρόπο ή με υπονοούμενα ένα πολιτικό αρχηγό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, κύριε Τσίπρα, είναι ότι εσείς σήμερα και τις προηγούμενες μέρες δεν είπατε, δεν δώσατε την απαραίτητη σημασία στις υπόλοιπες αναρτήσεις τις οποίες έκανε ο Ρουβίκονας σχετικά με τις επιθέσεις που έκανε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, με το τι έκανε στο Δήμο της Τίνου, με τον τρόπο που αντιμετωπίζει πρεσβείες τις οποίες επιτίθεται ανενόχλητος. Διαβάζω την ανάρτηση του κ. Καλαϊτζίδη για την επίθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου λέει ότι το ισόγειο του Συμβουλίου της Επικρατείας ισοπεδώθηκε. Δώσαμε ένα μήνυμα σε όλα αυτά τα λαμόγια δικαστές και τα λοιπά. Πώς είναι δυνατόν, και το καταθέτω στα πρακτικά, σε μία ευνομούμενη πολιτεία, να γίνονται ανεκτές τέτοιες αναρτήσεις αλλά και τέτοιες πράξεις από τη στιγμή που γνωρίζετε ποιοι τα κάνουν. Δεν κρύβονται. Επώνυμα σας τα λένε. Τι κάνετε ακριβώς γι' αυτό? Τι κάνει η δικαιοσύνη, θα τολμούσα να ρωτήσω, αλλά τι κάνετε και εσείς? Έχετε ποτέ συλλάβει κάποιον από αυτούς τους κυρίους? Θυμάμαι την τελευταία φορά που είχαν εισέλθει στη Βουλή, περίπου τους δώσαμε και τα περιπολικά για να τους επιστρέψουμε πίσω από εκεί που ήρθαν. Άρα το ζήτημα, λοιπόν, με τον Ρουβίκονα, κύριε Τσίπρα, είναι πολύ ξεκάθαρο. Και για αυτό το οποίο σας κατηγορώ, είναι πολύ συγκεκριμένο. Δείχνεται επιλεκτική ανοχή σε αυτές τις ομάδες. Και θα πρέπει να καταλάβετε ότι δημοκρατική ομαλότητα και Ρουβίκονες δεν πάνε μαζί. Και θα πρέπει να διαλέξετε ποιον από τους δύο τελικά θα προστατεύσετε. Έρχομαι τώρα στο ζήτημα του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίσαμε ως Νέα Δημοκρατία την επίθεση την οποία δέχτηκε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κ. Μπουτάρης. Και θέλω να χρησιμοποιήσω αυτό το παράδειγμα για να καταδείξω στην εθνική αντιπροσωπεία την πολύ μεγάλη άνεση την οποία έχετε να διαστρεβλώνετε γεγονότα και δηλώσεις. Αναφερθήκατε στη δευτερολογία σας στο γεγονός ότι εμείς καταδικάσαμε την επίθεση χωρίς να πούμε ποιοι την προκάλεσαν, ότι πήραμε ίσες αποστάσεις. Σας διαβάζω λοιπόν τη δήλωση την οποία κάναμε πρώτοι εμείς, πριν τοποθετηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα για την επίθεση στον κύριο Μπουτάρη. Διαβάζω. Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει με τον πιο απερίφραστο τρόπο την επίθεση που δέχθηκε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης. Οι δράστες της σημερινής, προσέξτε, φασιστικής επίθεσης πατριδοκάπηλων πρέπει να συλληφθούν αμέσως. Αυτό είπαμε, κύριε Τσίπρα. Αυτό είπαμε. Λοιπόν, είδε, σας ενημερώνουν σωστά οι συνεργάτες σας ή ψεύδεστε συνειδητά. Ελπίζω πραγματικά να είναι το πρώτο. Ως προς την προσπάθειά σας
συστηματικά να ισχυριστείτε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάποιο είδους ιδεολογική συγγένεια με την Χρυσή Αυγή. Κοιτάξτε, εσείς μαζί με τη Χρυσή Αυγή ρίξατε την προηγούμενη κυβέρνηση. Για να μην ξεχνιόμαστε. Εσείς επιχειρήσατε μαζί με τη Χρυσή Αυγή να αλλάξετε τον εκλογικό νόμο. Θυμάμαι ακόμα τη δήλωση του κ. Βούτση ότι είστε στους 197, διότι προσμετρούσατε τη Χρυσή Αυγή τότε στους υπολογισμούς. Πώς δεν έχετε κάνει. Θα σας τη βρω και θα σας τη φέρω. Δεν πειράζει. Νομίζω ότι όλοι έχουμε. Όλοι έχουμε. Κύριε Βούτση, με μπλέκετε. Μία κάθεστε εκεί, μία κάθεστε κάτω. Αποφασίστε που θέλετε να είστε. Και εν πάση περιπτώσει, κύριε Τσίπρα, για κοιτάξτε λίγο προς τον συγκυβερνήτη σας. Σας θυμίζω ότι συγκυβερνάτε με τον κύριο Πάνο Καμένο και τους ανεξάρτητους Έλληνες. Ναι, θέλετε να πείτε ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες είναι ένα κόμμα του μετριοπαθούς φιλελεύθερου κέντρου. Αυτό είναι, έτσι δεν είναι? Επειδή κάθονται στο κέντρο, είναι και μετριοπαθείς. Ας σοβαρευτούμε λίγο. Δεν γνωριζόμαστε εδώ πέρα. Δεν γνωριζόμαστε και αναρωτιέμαι. Μήπως κάτι δεν πάει καλά τελευταία, κύριε Τσίπρα, στη συγκυβέρνηση? Διότι ο κύριος Καμένος έχει να εμφανιστεί στην Ολομέλεια κανένα δίμηνο. Μονίμως, όχι ο κύριος Δημήτρης Καμένος, συγγνώμη. Λοιπόν, αλλά ο κύριος Πάνος Καμένος δεν φαίνεται τελευταία να είναι εξαιρετικά πρόθυμος να υπερασπιστεί τις κυβερνητικές επιλογές. Το μόνο το οποίο σας ενώνει με τον κύριο Καμένο είναι ο εθνολαϊκισμός και η καρέκλα. Τίποτα άλλο. Ιδεολογική συγγένεια δεν έχετε και οι ανεξάρτητοι Έλληνες τοποθετούνται ξεκάθαρα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, αυτά περί εκλεκτικής συγγένειας μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Χρυσής Αυγής, να τα αφήσετε. Τώρα, ως προς την αναφορά σας για τον κύριο Ψωμιάδη, νομίζω ότι ρωτάτε το λάθος άνθρωπο. Μάλλον την κυρία Γεννηματά πρέπει να ρωτήσετε, διότι εξ όσων γνωρίζω ψήφισε στις εκλογές του Κινάλου ο κύριος Ψωμιάδης. Λοιπόν, άρα, νομίζω ότι καταλαβαίνετε όλοι ότι μιλάμε για περιπτώσεις που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ταυτιστούν. Ναι, δεν ξέρω ποιον ψήφισε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχει κάνει και δήλωση. Όχι, δεν ανοίξε μας. Καμία σχέση δεν έχει ο Ψωμιάδης με τη Νέα Δημοκρατία εδώ και πολύ καιρό. Εξάλλου το έχει δηλώσει και ο ίδιος. Λοιπόν, για το Σκοπιανό. Τι κατάλαβα, κύριε Τσίπρα, από αυτά τα οποία είπατε? Μας είπατε ότι διαπραγματεύεστε, μας είπατε ότι είναι μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι οι Σκοπιανοί επιτέλους φαίνεται να υιοθετούν αυτό το οποίο εμείς επιβάλαμε ουσιαστικά ως εθνική γραμμή, όχι απλά το έργα όμνες, αλλά και την αλλαγή του συντάγματος. Μόνο που φοβάμαι ότι εδώ πέρα είδατε το τυρί, αλλά δεν είδατε τη φάκα. Διότι το πρόβλημα με το όνομα της δημοκρατίας του Ίλιντεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι το ίδιο το όνομα αποτελεί σύμβολο αλυτρωτικών διαθέσεων της γειτονικής χώρας. Και επειδή σας ρώτησα ευθέως αν απορρίψατε ή όχι τη συγκεκριμένη ονομασία και δεν απαντήσατε, εικάζω, δεν απαντήσατε, μπορείτε στην τριτολογία σας να πείτε ξεκάθαρα ότι δεν συζητάμε το όνομα Δημοκρατία του Ίλιντεν. Πείτε το τουλάχιστον να αποσαφηνίσετε τι γίνεται με αυτό το θέμα. Εικάζω ότι το ζήτημα αυτό είναι ακόμα στο τραπέζι. Φαντάζομαι ότι ίσως γι' αυτό επικοινώνησε μαζί σας και ο κύριος Πένς και η κυρία Μέρκελ. Η εντύπωση την οποία δίνεται είναι ότι είναι κάτι το οποίο το είχατε συμφωνήσει ήδη και τώρα το ξανασκέφτεστε. Απαντήστε λοιπόν ρητά και ξεκάθαρα ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας εάν το όνομα αυτό εξακολουθεί να είναι στο τραπέζι των συζητήσεων. Και εν πάση περιπτώσει, όπως σας έχω ξαναπεί, προσέξτε λίγο όταν διαπραγματεύεστε και όταν διαπραγματεύεστε μόνος σας και ειδικά βράδυ, τίποτα καλό δεν προκύπτει για τη χώρα από τέτοιες διαπραγματεύσεις. Αρκετή ζημιά έχετε κάνει στην οικονομία. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε άλλη βλάβη και στα εθνικά ζητήματα. Έρχομαι τώρα στα ζητήματα της οικονομίας και να ξεκινήσω με αυτό το πολύ ωραίο διάγραμμα με τον κύριο Παπανδρέου σε μία σκάλα, τον κύριο Παπαδήμο σε ένα πύραυλο
κάτι ραδιενεργά σύμβολα εδώ πέρα. Μόνο που τα μπλέξατε λίγο. Γιατί μάλλον δώσατε το διάγραμμα χωρίς να δείτε τι δείχνει. Το διάγραμμα δείχνει ξεκάθαρα την ραγδαία αποκλιμάκωση των σπρεντ από τη στιγμή που ανέλαβε η κυβέρνηση Σαμαρά. Μα δεν το βλέπετε. Δεν το βλέπετε, κύριε Τσίπρα. Δηλαδή, κανονικά εδώ θα έπρεπε να προσθέσω ένα υποβρύχιο εγώ με τη λογική τη δικιά σας. Τι θα σας πω, δηλαδή. Ξέρετε, όταν χειρίζεστε τέτοια δομέα, καλό είναι να κοιτάτε και τι καταθέτετε. Λοιπόν, καλό είναι να κοιτάτε και λίγο τι καταθέτετε στα πρακτικά, διότι μπορεί να εκτεθείτε. Αλλά μιας και μιλάμε για διαγράμματα και μεγάλος λόγος έγινε για το δημόσιο χρέος, το οποίο αναμφισβήτητα είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Εγώ σας απέδειξα με πολύ συγκεκριμένα τεκμήρια ότι το δημόσιο χρέος κατά το Δουνουτού θεωρεί το βιώσιμο το 2014 και έπαψε να θεωρείται βιώσιμο το 2017. Δεν απαντήσατε σε αυτό, αλλά όσο σημαντικό και αν είναι το δημόσιο χρέος, άλλο τόσο σημαντικό για τους πολίτες οι οποίοι μας ακούνε σήμερα, είναι το ιδιωτικό χρέος, κύριε Τσίπρα. Θα σας δείξω λοιπόν ένα πίνακα ακόμα, ο οποίος είναι χαρακτηριστικό του αποτελέσματος της δικιάς σας πολιτικής για τον μέσο Έλληνα. Κοιτάξτε λοιπόν εδώ πέρα, κύριε Τσίπρα, τι δείχνει αυτός ο... Κύριε Παπά, μην απασχολείτε τον Πρωθυπουργό. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ πέρα τι δείχνει αυτός ο πίνακας. Αυτό είναι το ιδιωτικό χρέος. Είναι οι ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές και είναι και οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές. Το 2014, το ύψος, το άθροισμα των οφειλών των ιδιωτών στο δημόσιο, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, ήταν 85 δισεκατομμύρια. Το 2017 το νούμερο αυτό εκτινάχθηκε στα 132 δισεκατομμύρια και μετά αναλογίζεστε γιατί ζητάμε μείωση φόρων και μείωση εισφορών. Διότι έχετε οδηγήσει την οικονομία σε απόλυτη ασφυξία. Έχετε υπονομεύσει τα... Παρακαλώ. Έχετε υπονομεύσει τα δημόσια έσοδα και έχετε υπονομεύσει και την ευρωστία των ασφαλιστικών ταμείων. Διότι το άθροισμα πια φορολογικής και ασφαλιστικής επιβάρυνσης είναι μη διαχειρίσιμο για τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων. Έξω και 2 εκατομμύρια Έλληνες χρωστάνε στην εφορία, πολλοί εκ των οποίων χρωστάνε μικρά ποσά, τα οποία και αυτά τα μικρά ποσά αδυνατούν είτε να αποπληρώσουν είτε να ρυθμίσουν. Λοιπόν, να πω πάλι εν συντομία ποια είναι τα 3 παραμύθια, τα 3 νέα ψέματα, τα οποία επαναλάβατε και στη δευτερολογία σας. Βγαίνουμε από τα μνημόνια. Σας ρωτώ λοιπόν, κύριε Τσίπρα, ο μηχανισμός αυξημένης εποπτείας, τον οποίον έχετε συμφωνήσει, είναι ο ίδιος μηχανισμός με αυτόν τον οποίο χρησιμοποίησε η Πορτογαλία, η Ιρλανδία και η Κύπρος? Η απάντηση είναι όχι. Και θα κρατήσω αυτό το οποίο είπε η κυρία Γεννηματά και θα ήθελα να το διευκρινίσετε στην τριτολογία σας. Αναφερθήκατε στην προληπτική γραμμή. Καταρχάς, μιλήσατε ότι η Νέα Δημοκρατία ζητάει προληπτική γραμμή. Ουδέποτε έχω ζητήσει προληπτική γραμμή. Ουδέποτε. Και θα σταματήσετε να ψεύδεστε σε αυτή την αίθουσα. Ουδέποτε εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε ζητήσει προληπτική γραμμή στη συγκυρία την σημερινή. Αυτό το οποίο είπαμε είναι ότι πρέπει να εξασφαλίσετε τη δυνατότητα της χώρας να δανείζεται με λογικά επιτόκια. Αισθάνεστε άνετα, κύριε Τσίπρα, σήμερα με τα επιτόκια δανεισμού στο 4,5% να βγείτε στις αγορές και να καλύψετε τις δανειακές ανάγκες της χώρας? Και γιατί η πορεία των επιτοκίων, μα θα μου πείτε, αυξήθηκαν λίγο λόγω Ιταλίας και αυξήθηκαν παντού? Ναι, αλλά η διαφορά με τα επιτόκια, τα spread δηλαδή, με τα επιτόκια της Πορτογαλίας και της Κύπρου παραμένει η ίδια. Γιατί, εάν η πορεία της οικονομίας ήταν τόσο επιτυχημένη αυτά τα 3 χρόνια, δεν συνέκλειναν τα επιτόκια? Και είπατε τι διαφορετικό επιτέλους είχε η Ιρλανδία, η Κύπρος. Είναι διαφορετικό. Δεν είχαν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν το διαφορετικό το οποίο είχαν. Είχαν σοβαρές κυβερνήσεις που έκαναν τη δουλειά τους. Μόνο σε εμάς προέκυψε αυτό το ατύχημα. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο δεν υπάρχει καμία καθαρή έξοδος, θα σας τον επαναλάβω για την
αρνείστε συστηματικά το σχολιάσετε είναι ότι έχετε προνομοθετήσει μέτρα για το 19 και το 20. Περικοπές φόρων και μείωση αφορολόγητου. Αυτό δεν συνέβη σε καμία άλλη χώρα. Αυτό συνιστά στην ουσία το τέταρτο μνημόνιο το οποίο έχετε συμφωνήσει και μάλιστα χωρίς χρηματοδότηση. Εάν πραγματικά πιστεύετε σήμερα ότι υπάρχει καθαρή έξοδος, υπάρχει πολύ εύκολη λύση. Ελάτε, νομοθετήστε λοιπόν στη Βουλή, καταργήστε τις μειώσεις των συντάξεων, καταργήστε και τη μείωση του αφορολόγητου και πράγματι τότε θα είστε πιστευτός όταν θα μιλήσετε για καθαρή έξοδο. Μέχρι που να το κάνετε αυτό, προφανώς και δεν έχετε καμία πιστικότητα όταν ισχυρίζεστε ότι η έξοδος θα είναι καθαρή. Το δεύτερο ψέμα στο οποίο επιμένετε είναι ότι η οικονομία υπεραποδίδει. Σας το έχω ξαναπεί. Μην μπλέκετε την δημοσιονομική υπεραπόδοση που είναι αποτέλεσμα μιας βάναυσης φορολογικής επιδρομής με την απόδοση της οικονομίας. Η απόδοση της οικονομίας είναι ο ρυθμός ανάπτυξης. Ο ρυθμός ανάπτυξης είναι θλιβερός. Σας παρουσίασα τα στοιχεία για το 2015 και για το 2016 και για το 2017. Δεν υπήρχε κανείς λόγος, κύριε Τσίπρα. Κανείς λόγος γιατί η Ελλάδα δεν μπορούσε να έχει την ίδια πορεία με την πορεία της Πορτογαλίας και της Κύπρου. Ο μόνος λόγος ήσασταν εσείς και το ότι κάνατε το πρώτο εξάμηνο του 2015. Γι' αυτό δεν είχαμε αυτή την πορεία. Εάν πιστεύετε εσείς οι ίδιοι στη θεωρία του ελαττηρίου, κύριε Δραγασάκη που είστε και οικονομολόγος, θα πρέπει να δεχθείτε ότι όσο πιο βαθιά η ύφεση, τόσο μεγαλύτερη η δυνατότητα εκτείναξης του ελαττηρίου. Λοιπόν, το αντίθετο τώρα, τότε ακυρώνεται τη θεωρία του ελαττηρίου, την οποία τόσο καιρό υπερασπιζόσασταν. Η μόνη, αυτό το οποίο διαφοροποιεί την Ελλάδα από την Κύπρο και από την Πορτογαλία, ήταν το καταστροφικό πρώτο εξάμηνο του 2015, για το οποίο θα λογοδοτήσετε στις επόμενες εκλογές. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν εξηλαιωθήκατε μαγικά με το γεγονός ότι κάνατε εκλογές το Σεπτέμβριο. Δεν ξεχάστηκαν όλα αυτά. Οι περικοπές των συντάξεων και η μείωση του αφορολόγητου είναι η ουρά. Είναι τα απόνερα αυτής της καταστροφικής πολιτικής. Το γεγονός ότι οι τράπεζες δεν ανήκουν πια στο ελληνικό δημόσιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της καταστροφικής πολιτικής. Το γεγονός ότι έχουμε ακόμα capital controls. Μιλάτε για επιχειρηματικότητα, μιλάτε για εξαγωγές στη στιγμή που έχετε ακόμα capital controls. Όλα αυτά είναι τα απόνερα αυτής της καταστροφικής πολιτικής. Και το τρίτο, βέβαια, μεγάλο ψέμα σας είναι ότι η πολιτική σας έχει κοινωνικό πρόσημο. Ότι εσείς ως καλοί και συνεπείς αριστεροί είστε εδώ πέρα πάνω απ' όλα για τους πιο αδύναμους. Πετσοκόψατε το ΕΚΑΣ, μειώσατε το κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης, αυξήσατε το ΦΠΑ που χτυπάει πιο πολύ τους πιο αδύναμους, τον ειδικό φόρο ενεργειακών προϊόντων, κόψατε το επίδομα θέρμανσης. Δεν μου λέτε όλα αυτά τους πλούσιους χτυπάνε ή τους φτωχούς. Η πραγματικότητα είναι ότι οι φτωχοί έγιναν φτωχότεροι επί των ημερών σας. Μιλάτε, και εγώ είμαι διατεθειμένος να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση σε άλλη ευκαιρία, για το πλαίσιο με το οποίο πρέπει να διαμορφώνεται ο κατώτατος μισθός. Και εγώ πιστεύω στις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Το έχω πει πολλές φορές, αλλά αυτό δεν κρίνεται σκόπιμο να το επαναλάβετε σε αυτή την αίθουσα. Αλλά αναρωτιέμαι, τη στιγμή που θα επιβάλλετε για πρώτη φορά μείωση του αφορολόγητου και θα φορολογήσετε αυτούς οι οποίοι παίρνουν 580 ή 600 ή 620 ευρώ, όσα μπορεί να πάει ο κατώτατος μισθός, θα είναι ωφελημένοι τελικά στο διαθέσιμο εισόδημά τους? Μπορεί να κερδίσουν 20 ευρώ από την αύξηση του κατώτατου μισθού και θα τους πάρετε παραπάνω από ένα μισθό πίσω από την αύξηση της φορολογίας. Άρα, η πραγματικότητα, κύριε Τσίπρα, είναι ότι είστε εδώ πέρα όχι για τους πιο αδύναμους, και οι πιο αδύναμοι είναι αυτοί οι οποίοι επλήγησαν από την πολιτική σας. Και όταν επικαλείστε τα στοιχεία για την ανεργία, προσέχτε λίγο και κοιτάξτε τα σε μεγαλύτερο βάθος. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι επιδοτούμενα προγράμματα, πολλά εκ των οποίων δεν πληρώνονται καν. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι είναι μερική απασχόληση, δουλειές οι οποίες δεν πληρώνουν καλά. Και το γνωρίζετε αυτό εσείς πρώτος και καλύτερος. Κοιτάξτε, έχουμε μια διαφορετική φιλοσοφία. Ναι, εμείς θέλουμε να συμμαζέψουμε το κράτος για να μειώσουμε τη φορολογία. Εσείς θέλετε ένα πλαδαρό κράτος και μεγάλους φόρους. Αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά. Αν θέλουμε να το προσδιορίσουμε ιδεολογικά, αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά. Μας εγκαλέσατε γιατί θέλουμε να συγκρατήσουμε τους αριθμούς των προσλήψεων. Μα γιατί εγώ δεν τάζω λαγούς με πετραχίλια. Εγώ ξέρω ότι αν δεν κάνουμε ένα πρόσθετο σημάζεμα στο κράτος, δεν μπορούμε τόσο εύκολα να μειώσουμε τους φόρους. Αλλά τι προέχει για μας? Για μας προέχει η ανάπτυξη και η δημιουργία πλούτου.
Άρα ναι, είμαστε από δύο διαφορετικούς κόσμους αυτό. Μείνετε εσείς λοιπόν με αυτή τη φορολογία, μείνετε με το μεγάλο κράτος, μείνετε με τα πελατειακά σας ρουσφέτια, μείνετε με τους ειδικούς γραμματείς που διορίζετε δίθεν αξιοκρατικά, αλλά στην πραγματικότητα τους υποδεικνύετε με φωτογραφικές προκηρύξεις. Αυτοί είστε. Είστε δηλαδή η μετενσάρκωση όλων των δεινών που στην ουσία έφεραν τη χώρα στη χρεοκοπία το 2009 και το 2010. Και τελειώνω με κάτι το οποίο βρήκα ενδιαφέρον. Είπατε άλλο ένα ψέμα, κύριε Τσίπρα. Είπατε ότι εγώ ζητώ από τους επενδυτές να μην επενδύσουν στη χώρα μας. Είναι ψέμα αυτό, κύριε Τσίπρα. Είτε εντός είτε εκτός Ελλάδος, πάντα ζητώ από τους επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα μας, για τον απλούστατο λόγο ότι ξέρω τι θα γίνει πολιτικά και μπορώ να τους εξασφαλίσω πολιτική ορατότητα και ένα επιχειρηματικό περιβάλλον και φορολογικό περιβάλλον καλό για τους επενδύσεις. Και τους λέω, αν θέλετε, να έρθετε να επενδύσετε τώρα, προσβλέποντας, ναι, σε μια πολιτική αλλαγή. Αυτό λέω εγώ. Αλλά για να θυμηθούμε λίγο, εσείς που λέτε ότι εγώ τρομάζω τους επενδυτές, κύριε Τσίπρα, για να θυμηθούμε λίγο, τι λέγατε ακριβώς εσείς το 2014. Αλέξης Τσίπρας, δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ για ακύρωση της ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΙΕ. Αφήνω στην άκρη το γεγονός ότι κάνατε στη συνέχεια, δεν έχει καμία σημασία, γιατί ήταν άλλη μια μνημειώδης κολοτούμπα. Τι λέγατε όμως τότε? Όχι, θα σας πω τι λέγατε. Λοιπόν, και γι' αυτό εμείς λέμε ότι αυτή την προοπτική θα την αποτρέψουμε. Έλεγε τότε ο Αλέξης Τσίπρας το Σεπτέμβριο. Θα την αποτρέψουμε την πολιτική. Και δεν είναι απειλή, αλλά κατάθεση πρόθεσης. Όσοι έρθουν να κερδοσκοπήσουν θέτοντας σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, να το υπολογίσουν και δεύτερη φορά. Θα χάσουν τα λεφτά τους, αλλά θα τεθούν και υπόλογοι απέναντι στον νόμο. Κύριε Τσίπρα, ποιον κοροϊδεύετε? Πάρτε το εδώ πέρα και δώστε το κύριο Τσίπρα να θυμάται τι είναι αυτό το οποίο έλεγε. Έτσι θα του φρεσκάρουμε λίγο τη μνήμη. Και κατηγορείτε εμάς ότι εμείς τρομάζουμε επενδυτές. Καλοδεχούμενοι. Κύριε Τσίπρα, είναι όλοι οι επενδυτές οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν στη χώρα μας. Και είναι καλοδεχούμενοι για τον απλούστατο λόγο ότι εμείς πιστεύουμε στις προοπτικές του τόπου. Και επειδή πιστεύουμε και στη δυνατότητά μας την επόμενη μέρα να κάνουμε τη ζωή των επενδυτών πιο εύκολη, με κανόνες, με μια νέα και γενναία συμφωνία αλήθειας μεταξύ του επιχειρηματικού κεφαλαίου και της πολιτικής ηγεσίας, εμείς θα διασφαλίσουμε χαμηλότερη φορολογία, καλύτερη ρευστότητα, ευκολότερες αδειοδοτήσεις και οι εργοδότες θα φροντίζουν τους εργαζόμενούς τους, θα τους δίνουν κίνητρα, θα προσέχουν το περιβάλλον και θα επιδεικνύουν εταιρική κοινωνική ευθύνη. Αυτή είναι η συμφωνία αλήθειας που προτείνουμε στην επιχειρηματική κοινότητα την επόμενη μέρα. Ναι, θα έρθουν να επενδύσουν την επόμενη μέρα, κύριε Τσίπρα, και η Ελλάδα θα μπορέσει επιτέλους να δει τους ρυθμούς ανάπτυξης που εσείς αποδεδειγμένα αδυνατήσατε να πετύχετε. Σας ευχαριστώ πολύ.